Σε αυτό το σημείο τον κύριο Καραγιάννη. Καλημέρα κύριε καθηγητά. Καλημέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Καλημέρα σας. Σας βρίσκουμε έτσι ανανεωμένο, μαυρισμένο. Κάνετε τα μπάνια σας και καλά κάνετε. Λοιπόν, αλλά είστε μαζί μας. Όποτε σας χρειαστούμε και σας καλούμε, είστε μαζί μας και σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Καραγιάννη, να αρχίσουμε από τα τελευταία δεδομένα που βλέπουμε σε περιοχές του Πεκίνου ο ιός να υπάρχει στην κοινότητα, να υπάρχει διασπορά, να γίνονται τοπικά lockdown και να έρθουμε και λίγο πιο κοντά στον νομό Ροδόπης στην Ελλάδα, όπου έχουν γίνει και εκεί τοπικά lockdown, στην Ξάνθη αν δεν κάνω λάθος, γιατί έχουν βρεθεί πολλά κρούσματα. Και το ερώτημα μου είναι πώς μπορούμε τώρα εμείς που θέλουμε να ανοίξουμε τον τουρισμό μας, να ανοίξουμε τα αεροδρόμια μας, να έρθουν τουρίστες, να μπορέσουμε όλο αυτό να το συγκρατήσουμε με έναν τρόπο, ειδικά από την Ελλάδα. Κοιτάξτε, τα δύο παραδείγματα που έχετε πει είναι ο τρόπος με τον οποίο θα ενεργούμε από τούδε και στο εξής. Δηλαδή δεν θα υπάρχει οριζόντιο lockdown, θα υπάρχουν στοχευμένα lockdowns στις περιοχές όπου παρουσιάζεται το πρόβλημα και φυσικά αυτά τα lockdowns θα είναι αυστηρά, ούτως ώστε ούτε να μπαίνει κανείς μέσα, ούτε να βγαίνει μέχρι ότου παρέλθει ο κίνδυνος. Αν δεν απατώμε, στην περίπτωση της Ροδόπης μπήκε το lockdown για 7 μέρες. Επομένως, αυτό που θα ήθελα να πω, αν και εφόσον δεν υπάρχει διακίνηση σε άλλες περιοχές όπου θα μπορούσε να διασπαρεί ο ιός, τότε δεν μπορούμε να κλείσουμε και τα αεροδρόμια πάλι και να μην δεχόμαστε επισκέπτες. Πρέπει όμως να επιτηρούμε την κατάσταση και γι' αυτό θα γίνονται δειγματοληψίες και από τους αφυκνόμενους, ούτως ώστε να έχουμε μια σαφή εικόνα του τι συμβαίνει από τους αφυκνόμενους στην Κύπρο. Και επίσης αυτό θα μας δώσει επίσης και την ευκαιρία να δούμε εάν οι χώρες τις οποίες έχουμε κατατάξει στην κατηγορία Α, παραδείγματος χάρη από τις οποίες δεν θα ζητούμε τους επιβάτες να προσκομίζουν πιστοποιητικό ότι έχουν κάνει το τεστ, ότι πράγματι είναι ασφαλής. Τώρα, να κάνουμε και ένα σχόλιο για τη δεξαμεθαζόνη. Είναι το νέο αυτό συστατικό φάρμακο, το οποίο ενδεχομένως να μειώνει τις πιθανότητες θανάτου. Ναι. Η δεξαμεθαζόνη δεν είναι νέο φάρμακο. Χρησιμοποιείται στην ιατρική εδώ και καιρών και χρόνια μάλιστα. Αποτελεί κορτικοειδές το οποίο επιδρά πάνω στα τάφλεφο κύτταρα. Και ο τρόπος δράσης της ίσως είναι να ελαττώνει την παραγωγή αυτών των προφλεγμονωδών κυταροκινών που προκαλούν ζημιά σε διάφορα όργανα του σώματος από τη λίμωξη του COVID-19. Επομένως, η μελέτη αυτή από το Ηνωμένο Βασίλειο έχει δείξει ότι έχει πολύ καλά αποτελέσματα από απόψεως ελάττωσης των θανάτων και στους διασωληνωμένους κατά 1/3 και στους μη διασωληνωμένους, αυτούς που χρήζουν οξυγόνου, κατά 1/5. Επομένως, ναι, ελαττώνει τους θανάτους και είναι ακόμα ένα φάρμακο το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και προστίθεται στη φαρέτρα μας. Ναι, προστίθεται στη φαρέτρα μας για το σημείο εκείνο όμως, όταν ο ιός έχει αναπτυχθεί, όχι πιο πριν. Ναι, όχι πιο πριν, δεν είναι προληπτικό, πρέπει να το τονίσουμε. Ούτε στα αρχικά στάδια όμως. Όχι, διότι δεν χρήζει στα αρχικά στάδια κάποιος να το πάρει εφόσον δεν παρουσιάζει και σοβαρά συμπτώματα. Και μπορεί να είναι και εντελώς ασυμπτωματικός. Τώρα, κύριε Καραγιάννη, αύριο εσείς θα συναντηθείτε με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη. Ναι, θα πάμε αύριο στις 9. Ωραία, θα πάτε αύριο στις 9. Τι θα πείτε, τι θα συμβουλεύσετε την κυβέρνηση να κινηθεί από εδώ και μπρος στο θέμα των οδοφραγμάτων, για παράδειγμα. Κοιτάξτε, συνήθως ο Πρόεδρος ζητά να έχει μια ενημέρωση για την επιδημιολογική εικόνα πρώτα απ' όλα και μετά μπαίνει σε επιμέρους ερωτήσεις ανάλογα με το τι θέλει να μάθει ή να πληροφορηθεί ή να του παρασχεθούν δεδομένα.
Από εκεί και πέρα φαντάζομαι η αυριανή συνάντηση θα εστιάσει και στον τουρισμό και τα αεροδρόμια, αλλά και φυσικά στο άνοιγμα των οδοφραγμάτων. Χθες στην Δικοινοτική Επιτροπή Υγείας, στην οποία λάβαμε και εμείς μέρος, συζητήσαμε κάποια πράγματα με την αντίστοιχη στο τουρκοκρατούμενο τμήμα της Κύπρου. Δεν πήραμε την ανάλυση των επιδημιολογικών τους δεδομένων, διότι πάλι δεν τα είχαν έτοιμα. Συζητήσαμε τα ανοίγματος του παράνομου αεροδρομίου και πώς θα ελέγξουν την κατάσταση και μας είπαν ότι θα ζητούν από όλους την προσκόμιση πιστοποιητικού ότι έχουν κάνει το τεστ, είτε αυτή είναι από την Α κατηγορία είτε από τη Β. Εσείς όμως θα παρακινούσατε την κυβέρνηση να γίνονται κάποιο τεστ στα οδοφράγματα επί τόπου από όλους τους διερχόμενους? Νομίζω αυτό πάλι είναι ένα από τα μέτρα τα οποία οπωσδήποτε πρέπει να εφαρμόσουμε για να είμαστε και εμείς σίγουροι. Φυσικά οι λεπτομέρειες δεν συζητήθηκαν. Κάναμε νήξη για κάποια πράγματα, αλλά πάλι δεν επεκταθήκαμε. Η περισσότερη συζήτηση είχε περιστραφεί γύρω από τα αεροδρόμια παρά γύρω από τα οδοφράγματα. Μάλιστα. Και τι λέχθηκε εκεί και κλείνουμε με αυτό, ότι... Στα οδοφράγματα, βασικά εγώ είχα ρωτήσει αν είχαν σκεφτεί καθόλου την εισαγωγή ενός ερωτηματολογίου, όχι μόνο για τα οδοφράγματα, αλλά επίσης και για τα αεροδρόμια. Διότι αν έχουν και αυτοί οι τουρίστες, κάποιοι από αυτούς θα θέλουν να περάσουν και προς τις ελεύθερες περιοχές. Και εμείς, τουλάχιστον εγώ, θα ήθελα να ξέρω από πού ταξιδεύσαν αυτά τα άτομα, από ποια αεροδρόμια πέρασαν, ούτως ώστε να έχουμε και εμείς μια ελεγχόμενη κατάσταση. Μάλιστα. Λοιπόν, να περιμένουμε αύριο την ενημέρωση τη δική σας προς τον Πρόεδρο και τι από εκεί θα βγει, από εκείνη τη συνάντηση. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καραγιάννη. Καλή σας μέρα. Και καλή σας συνέχεια.